Γεια σας, γεια σας. Είμαι ο Έλτζον, το κανάλι Gaming Plays και με βλέπετε να παίζω της Ubisoft το Tom Clancy's The Division. Ένα πολύ αναμενόμενο και πολύ απογοητευμένο παιχνίδι. Πολύ αναμενόμενο γιατί πολύ απλά όταν αυτό μας το είχε δείξει η Ubisoft στην E3 ήταν κάτι απίστευτο με μια μηχανή γραφικών άλλο τόσο απίστευτη. Τι εννοώ, όσο αφορά το τρόπο του παιχνιδιού σαν third person, παιχνίδι, το story και η κατασκευή των κτηρίων και του χάρτη του οποίου είναι βασισμένο το παιχνίδι ήταν κάτι που κάποια εταιρεία, οποιαδήποτε άλλη εταιρεία δεν το έχει ξανακάνει, να πάρει πληροφορίες από κέντρα ερευνών και από τα κέντρα νοσημάτων, το CDC, για να δείξει και καλά τι μπορεί να γίνει εάν βγει στην ατμόσφαιρα ένας ιός ο οποίος σκοτώνει πολύ γρήγορα και πολύ βάναυσα τους ανθρώπους. Πολύ απογοητευμένο για το λόγο του ότι τα μισά από ό,τι μας έδειξε δεν ισχύουν στο παιχνίδι, τα γραφικά τα κάνει downgrade, τα loots παρά είναι random και απογοητευτικά. Αυτό βέβαια μετά από πολλά πατσάκια το έφτιαξε, βέβαια πολλά πατσάκια και πολλά DLC και δύο expansion. Και τι άλλο, όσο αφορά το ρουχισμό, το παιχνίδι δεν έχει και πολύ μεγάλη ποσότητα. Πάνω κάτω τα ίδια ρούχα φοράνε όλοι και δεν δίνουν και ιδιαίτερα πολλά χαρακτηριστικά. Αν και τώρα, από ό,τι έχουν πει σε ένα μεγάλο patch που έγινε πριν το επόμενο expansion που έχει σκοπό να βγει, το φτιάξανε τα loots και δεν έχω ιδέα τι πρόκειται να γίνει γιατί δεν έχω παίξει ακόμα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, ας πάμε στα options πριν ξεκινήσουμε για το χαρακτήρα. Τα controls δεν έχει και ιδιαίτερα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξετε, καλό να τα αφήσετε έτσι. Τα keys, τα κουμπάκια όσο χρειάζεται να μπήσετε, να φτιάξετε και να κάνετε μέσα στο παιχνίδι, το βίντεο, options, τα graphics. Δεν είναι πια τόσο απαιτητικό όσο ήταν όταν πρώτο βγήκε, σαν beta. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε και πολλά. Benchmark, δεν χρειάζεται να κάνουμε, το έχουμε κάνει ήδη. Brightness, visual, όλα αριθμισμένα. Το audio το έχω χαμηλώσει τη μουσικούλα για να μην πάρουμε copyrights. Η γλώσσα δεν έχει ελληνικά, οπότε ας μείνουμε στα αγγλικά. Third party. Λοιπόν, στο third party εδώ πέρα στα options μας έδειξε η Ubisoft μια τεχνολογία όσο αφορά μια webcam ή απλά κάμερα η οποία συνδέεται στον υπολογιστή, η Tobii IX, η οποία είναι tracking system για τις κόρες των ματιών. Δηλαδή τι εννοώ, όσο αφορά όπου βλέπετε μέσα στην οθόνη στο παιχνίδι, αυτή η κάμερα μπορεί να εντοπίζει την κόρη του ματιών σας και να πηγαίνει ο χαρακτήρας όπου εκεί εσείς θέλετε, όπου βλέπετε. Βέβαια δεν πέτυχε και ιδιαίτερα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί, ούτε να μαντέψουμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε καινούργιο χαρακτήρα. New game. Αυτό είναι το story line του παιχνιδιού. Πώς ξεκίνησαν όλα. Πολύ έξυπνο όσο αφορά για το πώς μπορεί να διαδοθεί ένας ιός. The flu season is on its earliest. Appears to be a previously unknown variant of the flu, suspected case catching many experts off guard. Today I was feeling like maybe I. Back on the breaking news, leading with unconfirmed reports of a smallpox outbreak is a highly rehearsed scenario. And National Guard units converging on a hospital in central Manhattan. Bridges are closed. It's more than is a very real more danger. More deaths than AIDS. More than Ebola. There's not enough vaccines. Let me stop you there. This is not a panic situation.
An entire American city. Known as the green poison, Central Park has been converted to a mass burial ground. Power outages, gas line leaks, fires. The government's expecting another night of widespread looting. The people of New York are begging for more help. Any available units? Our first responders are either dead. No resources available. You treat it like animals. It's not a job. We're not trained for. Θα μπορούσε να γυριστεί και ταινία, αν και έχουν βγει μικρά short films. When we were activated, we knew the situation was bad, worse than anyone knew. We are an elite, highly skilled group of embedded agents. They only call us when everything else has failed. We have no rules. We have no limits. Our job is to protect what remains. We are your co-workers. We are your neighbors. We might even be your friends. And when we get the call, we leave everything behind. We. The division. Dun, dun, dun. The division. Oh, dude. Δεν είμαι dude, είμαι dudeissa. Πάμε, mail. Το customization δεν έχει και πολλές επιλογές. Όχι, ούτε Ιάπωνας, ούτε φλούφλης. Ας πάρουμε αυτόν. Σπουλιάρης. Καφέ. Πολύ 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 μουσί. Καφέ χρωματάκι. Παρά είναι καφέ. Αυτό. Scars, ναι. Μετά από πολλές μάχες. Αυτά είναι. War paint. Δεν θέλω. Tattoo. Κάτι άλλο. Μόνο για το λαιμό. Πάμε εδώ. Accessories. Προφανώς θα έχει σκουλαρίκια. Γιατί έτσι. Activate Agent Eljorn. Πάμε. Και ξεκινάει το tutorial. Intelligent System Analytic Computer is activated. All ISAC systems are confirmed online. Ναι, έχει κάποια χειρισμούς όσο αφορά τα cover. Σαν τον Gears of War ένα πράγμα. Weapon test initialized. Open fire at the highlighted targets. Test your primary weapon. Primary weapon test successful. Weapon test initialized. Open fire at the highlighted targets. Sidearm test successful. Όπως βλέπετε είναι πολύ. Μας αφήνει να εκφραστώμα τα γραφικά του γιατί είναι πολύ πραγματικές περιοχές. You have been activated because Brooklyn has become dangerously unstable. Isaac has updated us with your progress. Proceed to the nearest safe house for your full equipment loadout. Εντάξει, όχι απλά έχουν κάνει downgrade γραφικά. Πέφτουν πολύ τα FPS. Agent, I've confirmed that your fellow agent Fei Lau has arrived here. Check in with her when you get inside. Εδώ, πάμε. Ναι, και μπορούμε να πάρουμε και σε κτίρια. Πολύ ωραίο. Now entering a safe area. Τα safe areas πραγματικά σας δίνουν πολλές αποστολές, secondary objective προφανώς και συναντάμε και άλλους παίκτες. Shops και πολλά άλλα πράγματα.
We're losing this whole neighborhood. The rioters are moving through, in force, and headed this way. Put your people there. I see someone else got the call. I'm Agent Fei Lau, Division. Activated the same time as you, part of the second wave of us going in. I don't know what happened to the first wave, but unfortunately, there's still lots left for us to do. We don't have much intel, and we don't have the luxury of failure. Not with Manhattan under lockdown and Brooklyn on the brink. People like me, and you, we're what's left to hold the line. With any luck, we'll have more to go on once we rendezvous with the commander. More about the situation, about who's turning the streets into a war zone. Anything that's going to help us do what we're supposed to do. Now, if you'll excuse me, Lieutenant. Officer Hazen and his team are handling situation reports. If you're looking for a hotspot, that's who you want to talk to. Complete your activation at the terminal to enable Directive 51 operational status and equipment. That's moved. Δώσαμε αποστολή. Identity confirmed. SHD equipment activated. Α, και ο χάρτης. Λίγο μπέρδεμα. Αλλά άμα τον καταλάβετε είναι πολύ λεπτομερέστατος. Side missions. 1, 2, 3. Αυτό είναι το tutorial του παιχνιδιού. Warning. Isaac can intercept transmissions from locations on the map, so you can get a little more intel on what you're getting into. Agent, rioters took the weekly food supply from the Brooklyn Heights distribution center. They try and sell it back to all the starving people. Plain and simple profiteering on the backs of people who are suffering. Get that food back. Gonna take the shot. Έκανε και λίγο. Εξάμιν και το θέλω. Αλλάξαμε τη τζάντα. Missing supply crate located. Ή απλά μπορείς να την ανοίξεις. Chop, 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 chop. Approaching marked location. Oh, I don't want to see that. Yeah. Area secured. Hostiles neutralized. Θα δείξω και κάτι πολύ πιο εντυπωσιακό από αυτά τα πράγματα που ως τώρα. Λοιπόν, η μηχανή γραφικών που την οποία χρησιμοποιούν λέγεται Snowdrop και πέρα από τις λεπτομέρειες οι οποίες επιτρέπει στους προγραμματιστές να κάτσουν να φτιάξουν, έχει και αυτή την ιδιότητα. Όπου πληροφορήσεις, εκεί θα φανεί. Πολύ ωραία. Και πήραμε και το πρώτο μας mod για weapons. Mod γεμιστήρα. Αυτό ήταν. Warning. Hostile forces approaching. We own this place. Ο πρώτος. Πάει ο δεύτερος. Πάει ο τρίτος. So simple. Confirmed. Pick up mark. GTF notified. Great work, agent. Ναι, που λέτε. Αυτό ήταν το The Division, έτσι είναι οι αποστολές του. Σας πηγαίνω από ένα σημείο στο άλλο. Δεν έχει και ιδιαίτερα πάρα πολλά πράγματα. Έχει και, αν μπορώ να το δω, δεν μπορώ να το δω γιατί είμαι στο tutorial. Ένα σημείο της πόλης που επιλέγεται Dark Zone και πέρα είναι καθαρά και μόνο PvP. Με λίγα λόγια είναι χάος.
Λένε ότι τώρα στο Kingdom Expansion θα βάλουν 24 άτομα survival mode. Δεν έχω ιδέα τι έχει γίνει, αλλά όταν εκεί θα το βγάλω και θα σας βγάλω και βίντεο να δείτε πώς γίνεται και τι γίνεται. Έχει και άλλη μια περιοχή πέρα από τη Νέα Υόρκη, τα υπόγεια της Νέας Υόρκης, τα Sewers. Και εκεί πέρα είναι άλλες τόσες απόστολες, άλλο τόσο παιχνίδι. Εάν βαριέστε να παίζετε μόνοι σας, όπως εγώ αυτή τη στιγμή, μπορείτε κάλλιστα να πάτε σε safe house, να κάνετε team κάποιον ή να κάνετε με το search team κουμπάκι άλλους παίκτες που είναι group management και να παίζετε τις αποστολές σας ή τον άλλον τις αποστολές στο story mode μαζί. Αυτό ήταν. Είμαι ο Έλτζον από το κανάλι Gaming Place και με είδατε να παίζω της Ubisoft το Tom Clancy's The Division. Έως την επόμενη φορά, γεια σας!